Προφανώς. Να φτάσουμε επίσης και σε προβλήματα ανάμεσα σε δήμους. Mm-hmm. Το έχω αναφέρει πολλές φορές το παράδειγμα. Δήμοι που, είναι, που έχουν πάνω από 1000 υπαλλήλους και διπλανοί δήμοι που δεν έχουν υπαλλήλους. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Ο Δήμος Κάσου δεν έχει υπαλλήλους. Έχει έναν ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από λίγο την ώρα και άνθρωπος δουλεύει εθελοντικά. Mm-hmm. Και ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος έχει πάνω από 1000 υπαλλήλους. Γι' αυτό θα λυθεί τώρα το πρόβλημα, εννοείται. Εδώ λοιπόν είναι ότι, γι' αυτό και λέω, οριζόντιες περισκοπές τέρμα στο ΣΟΤΑ, mm-hmm. με την προϋπόθεση ότι θα γίνει επιτέλους η αξιολόγηση, να μπορεί να υπάρχει ενδοδημοτική κινητικότητα ανάμεσα σε υπηρεσίες των ίδιων Δήμων ή μεταξύ Δήμων. Ναι, αλλά αν ξεπεράσετε το κύμα αντιδράσεων που έχουμε από τους Δημάρχους. Δεν νομίζω να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι είδα και παραιτήσεις στην Κεντρική Μακεδονία και εδώ προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μπλοκάρουν αυτή την κινητικότητα που έχετε θέσει την αστυνομία και τους σχολικούς φύλακες και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω πόσοι από όσους μας παρακολουθούν πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή όλο το δημόσιο, στενός και ευρύτερος τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι είναι εξορθολογισμένη η σχέση αριθμού υπαλλήλων με το έργο που προσφέρουν. Αυτό δεν σημαίνει τώρα να κόψουμε τον Παλτά. Επειδή ακριβώς, αυτό είναι άλλο θέμα που επειδή ακριβώς δεν πρέπει να κόβεται και είπα... Εσείς ότι δεν έγινε δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Και είπα ότι κάθε οριζόντια περικοπή είναι άδικη. Βεβαίως. Και αν θέλετε μπορεί να μην φέρνει και τα επιθυμητά αποτελέσματα πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι τέρμα οι οριζόντιες περικοπές και πάμε να κάνουμε την αξιολόγηση που την θέλουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν είναι ότι δεν θέλουν το εξορθολογισμό των υπηρεσιών τους. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση. Ακούσαμε χθες. Θα σας πω. Ας πούμε για τους δημοτικούς αστυνομικούς. Θα ελέγξετε τα χαρτιά τους, πώς μπήκαν στους Δήμους. Καταρχήν αυτό αφορά τους πάντες στο δημόσιο. Ωραία. Ναι, έτσι, αλλά μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν στα χαρτιά πρόσληψης, παράδειγμα, πτυχία και άλλα πιστοποιητικά που δείχνουν τις προϋποθέσεις που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος προσλήφθηκε και κάλυψε τις ανάγκες πρόσληψης όταν αυτή είχε γίνει. Mm-hmm. Είτε αυτό αφορά γλωσσομάθεια, είτε αφορά πτυχία, είτε αφορά κάποιες άλλες δεξιότητες που αποδεικνύονταν με κάποιο χαρτί. Αν βρείτε προβλήματα σε αυτά, τι θα γίνει με αυτούς τους υπάλληλους. Ό,τι λέει ο νόμος. Θα απολυθούν αυτοί οι υπάλληλοι. Αν έχουν προσληφθεί παράνομα, ναι, θα φύγουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο και κοιτάξτε, και δεν διαφωνεί κανένας. Mm-hmm. Ούτε τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων, ούτε οι Δήμοι. Και νομίζω ποιος θα διαφωνήσει. Ήδη για το θέμα αυτό, μπορώ να σας πω, ήδη στη δικαιοσύνη υπάρχουν υποθέσεις δημοτικών αστυνομικών από συγκεκριμένο Δήμο mm-hmm. που βρίσκονται στη δικαιοσύνη. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, για τέτοιους βρίσκονται... λόγους. Ναι, για χαρτιά. Και μάλιστα είναι και υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος είχε τα χαρτιά αυτά. Όχι μόνο...